κατατέθηκε ο νέος φάκελος για τη χρηματοδότηση της Αμφίπολης από το ΕΣΠΑ και όπως γνωστοποίησε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Απόστολος Τζιτζικώστας στο ένα channel, δόθηκε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παρακολούθησης για την έναρξη των έργων στην Αμφίπολη, δηλώνοντας πως το 1,5 εκατομμύριο ευρώ έχει δεσμευτεί για τον Τίμβο Καστά. Χθες ο φάκελος από το Υπουργείο Πολιτισμού για την Αμφίπολη, μετά την πρώτη απόπειρα, η οποία ήταν με τεράστιες ασάφειες στο τεχνικό δελτίο και το είχαμε επιστρέψει τότε ως απαράδεκτο. Το Υπουργείο Πολιτισμού συνεργάστηκε σωστά το προηγούμενο διάστημα. Κάναμε διάφορες συναντήσεις επιτελικές προκειμένου να καταλήξουμε στο σωστό τεχνικό δελτίο και το τεχνικό δελτίο αυτό ολοκληρώθηκε και κατέθηκε στην περιφέρειά μας χθες. Οπότε τις επόμενες μέρες οι υπηρεσίες μας θα ελέγξουν ότι όλα είναι εντάξει, προκειμένου να προχωρήσει η ένταξη του σημαντικού αυτού έργου ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από το ΕΣΠΑ της Κεντρικής Μακεδονίας για να προχωρήσουν εργασίες στον Τίμβο Καστά στην Αμφίπολη, εργασίες συντήρησης, αναστήλωσης και φυσικά εργασίες για την ανάδειξη του μνημείου αυτού. Να γίνει ο στόχος μας. Είναι να γίνει επισκέψιμο το συντομότερο δυνατό στους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής μας.